μετά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό, ως ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυση των διαφορών τους με το Υπουργείο Υγείας, έκαναν λάθος. Ανυποχώρητοι οι γιατροί του ΕΟΠΗ αποφάσισαν στη συνεδρίασή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι και τα Χριστούγεννα. Οι γιατροί πραγματικά συνεχίζουν με μεγάλη αγωνιστικότητα, μεγάλη συμμετοχή. Τα ποσοστά της απεργίας συνεχίζουν να είναι στο 90-95%. Ανυποχώρητο όμως εμφανίζεται και το Υπουργείο Υγείας στις συλλημμένες αποφάσεις του. Η διαδικασία της μεταρρύθμισης θα προχωρήσει. Επαναλαμβάνω όμως ότι ανά πάσα στιγμή οι γιατροί είναι καλεσμένοι εδώ στο Υπουργείο Υγείας για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα της μεταρρύθμισης. Και ενώ το χάσμα που έχει διαμορφωθεί μεταξύ γιατρών και Υπουργείου διευρύνεται, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκονται οι ανάπηροι στη χώρα μας, καθώς η απεργία των γιατρών του ΕΟΠΗ έχει δημιουργήσει αρκετά πρακτικά προβλήματα, αφού πολλοί από τους γιατρούς στελεχώνουν και τις επιτροπές κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Το κόστος από τις κινητοποίησεις των γιατρών του ΕΟΠΗ, το κοινωνικό κόστος, είναι βαρύτατο. Mm-hmm. Να πω ένα-δύο στοιχεία για να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Από τις 1.102 επιτροπές των ΚΕΠΑ, το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, που είχαν προγραμματιστεί για την περίοδο των 4 εβδομάδων που διαρκεί η απεργία, οι 863 ακυρώθηκαν. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, το Υπουργείο Εργασίας έβωσε παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2014. Χωρίς όμως αυτό να λύνει όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Όπως για παράδειγμα με τους εκατοντάδες απόφοιτους λυκείου που περίμεναν να εξεταστούν από τις επιτροπές για να πάρουν το αναγκαίο πιστοποιητικό συμμετοχής στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά. Συγχωνόμαστε. Αηδιάζουμε με την διαδικασία του κοινωνικού αυτοματισμού. Γι' αυτό και δεν τον χρησιμοποιούμε. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Ζητούμε από όλους να δείξουν την ευθύνη και την κοινωνική ευαισθησία που απαιτείται αυτές τις μέρες. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσουν και οι πρόεδροι των κατατόπου συλλόγων γιατρών του ΕΟΠΗ για να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Πάμε τώρα.